Ναι, αλλά εγώ τα κάνω όλα σωστά. Εγώ μια αποτυχία προσωποποιημένη. Όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι αυτό για το φίλο μου. Δηλαδή, ένας άντρας, εξήγησέ μου δηλαδή, εξήγησέ μου κάτι. Ένας άντρας ο οποίος είναι εγωιτευτικός. Δείχνει προστατευτικός, δεν σε ξέρω και τόσο καλά. Ευγενής, έξυπνος, με χιούμορ, με πλάκα, με πετυχημένος. Ακούς πώς μιλάει ρε συναδελφός για σένα. Τι κάνει... Για σένα μιλάω. Α, συγγνώμη. Ναι. Τι πηγαίνει στραβά και ενώ όλα ξεκινάνε σαν παραμύθι, σαν άρλεκιν. Στο τέλος τι στραβώνει ρε Παναγιώτη. Κοίτα, δεν θέλω να επεκτάθω περισσότερο, πραγματικά. Απλά θα έλεγα το εξής, ότι δεν σημαίνει ότι σώνα και καλά είναι κάτι στραβό ή κάτι λάθος. Δηλαδή, εντάξει, για να μην, δεν θα ήθελα να μείνει αυτή η εντύπωση. Όχι. Ότι, γιατί είπες πριν και λες, ρε παιδί μου, τι κάνουμε στραβά, τι πάει. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι στραβά ή κάτι λάθος. Εντάξει, δεν θέλω να επεκτάθω περισσότερο. Η μεγαλύτερη σου σχέση πόσο κράτησε. Πες ότι είμαι ο Φρόιντ. Δεν είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Δείγμου. Γεια. Στην προηγούμενη περίπτωση, εγώ θα είμαι ο Φρόιντ. Η μεγαλύτερη σχέση πόσο κράτησε. Ζω. Νομίζω 2 χρόνια. Εντάξει. Είναι τώρα λογικό αυτό για έναν άντρα. Είναι τώρα αυτή η απάντηση. Είναι αυτή τώρα απάντηση. 2 χρόνια. Πόσο έπρεπε να έχει κρατήσει. 33. 33 είσαι. Είσαι 33 μόνο. Ναι. Τα χρόνια του Χριστού. Γιατί 2 χρόνια σου φαίνεται ότι είναι λίγο, δηλαδή, Ναταλία. Σου φαίνεται ότι είναι λίγο 2 χρόνια. Εντάξει, μπορεί να έχει κάνει πολλές σχέσεις, ξέρεις, μικρότερες. Καλά είναι. Δεν λες πάλι καλά, γιατί εντάξει και τα 2 χρόνια, μην νομίζεις, δεν είναι λίγα. Αλλά τι σημαίνει, πρέπει να έχεις 6-7 χρόνια. Δεν θέλει να μας πει πάλι. Είναι 6-7 χρόνια και τελικά δεν καταλαβαίνω ότι έχω σχέση. Δεν έχω εξομολογηθεί. Είναι ντεφορμέ και ο καλεσμένος μας. Όχι, είμαι σε πολύ καλή φόρμα, ρε παιδί μου. Απλά θα σου λέω, υπάρχουν στιγμές που εντάξει. Έχεις την ανάγκη να εξωτερικεύσεις μερικές σκέψεις σου και κάποιες άλλες λες καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, θέλω να σου πω, επειδή όταν μερικά πράγματα έχουν σχολιαστεί τόσο πολύ και έχουν ανακυκλωθεί. Δεν θέλω τα γνωστά που έχουν δημοσιευτεί. Θέλω την ψυχή θέλω σου να ψάξω. Αυτός ο Μπουγιούρης, αυτός ο άγνωστος. Θέλω τον Μπουγιούρη, το μύθο, το θρύλο, τον άνθρωπο να ψάξω. Για να μείνει μύθος και θρύλος, δεν πρέπει να πω τίποτα. Άσε με ήσυχο, μάλλον. Τα μοιράζεσαι με τους φίλους σου γενικότερα, έχεις κάποιους ανθρώπους που τα μοιράζεσαι και παίρνεις κάποιες συμβουλές, ή δεν τα μοιράζεσαι με κανέναν, είσαι πολύ κλειστός χαρακτήρας. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι συζητάμε πράγματα που μας απασχολούν με τους φίλους μας. Εντάξει. Ναι. Ναι, με κάποιο κολλητό. Λοιπόν, Εύη, στην επόμενη εκπομπή. Πολλά φιλιά στην Πάτρα, στην Πάσο, στην Κύπρο. Στους φίλους του Παναγιώτη. Παιδιά, πέρασε καταπληκτικά τώρα το Σάββατο. Σεβάς Χανούμ παίζει και σήμερα στο λιθογραφείο της Πάτρας. Τρέξτε, είναι καταπληκτική η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Ποιος το μου είπε, η Εύη μου είπε το είδε. Εύη, πες. Δεν αφήνει. Καλά, η Κωνσταντίνα πού πρώτο παίζει, παιδιά. Πότε παίζει. Η Κωνσταντίνα ξεκίνησε αυτή τη συνεργασία πριν τα κόκκινα φανάρια. Είναι ένας μονόλογος. Βέβαια είναι σε συνεργασία με τον Γιάννη Τζεπερλίδη. Ουσιαστικά ο Γιάννης Τζεπερλίδης κάνει ένα ρόλο. Γιατί παίζει και στα κόκκινα φανάρια ο Γιάννης, και ο οποίος είναι εξαιρετικός στα κόκκινα φανάρια. Ουσιαστικά κάνει αυτόν που απευθύνει η Κωνσταντίνα τη ζωή της ως Σεβάς Χανούμ. Υπάρχει ένα μικρό διαλογικό μέρος. Και όταν ξεκινήσαν τα κόκκινα φανάρια, έπαιζε στο πολυθέατρο που ανακαίνισε ο Δάνης Κατρανίδης, ξεκίνησε να παίζει τα δευτερότριτα. Και τώρα έτυχε, επειδή υπήρχε αυτό το ρεπό από το Εθνικό Θέατρο, κατεβήκανε τα παιδιά στην Πάτρα για Σαββατοκύριακο να παίξουν στο λιθογραφείο. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πούμε για τις καινούργιες προβολές του Αλφα μας. Αλφα Box Office. Αλφα Box Office με φοβερές ταινίες. Σε πρώτη προβολή. Πρώτη προβολή, και βλέπω και την αγαπημένη μου την Nicole Kidman, η οποία πρωταγωνιστεί στο Rapid Hall. Απόλυα. Τι είπες, Rapid Boy. Εγώ νόμιζα το Paper Boy που είναι. Όχι, Paper Boy. Το Rapid Hall, το οποίο θα παίξει από ό,τι βλέπω αύριο, Δευτέρα 4 Μαρτίου, στις 9 το βράδυ. Μία μάνα χάνει το παιδί της και δεν μπορεί να το ξεπεράσει με τίποτα. Να σας πω ότι για αυτή την ερμηνεία η Nicole Kidman ήταν υποψήφια σε 16 ενώσεις κριτικών και φεστιβάλ και βεβαίως υποψήφια για Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου το 2011. Μάλιστα. Αύριο σε 9 το βράδυ. Αύριο 9 το βράδυ, μπράβο Α. Στην τηλεόραση του Α, σε πρώτη. Στην τηλεόραση. Α, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα. Νομίζω ότι κάνει κάποιες πρεμιέρες στο Box Office. Ξέρετε που βγήκε το Box Office. Το άκουσα όταν προβγήκαν οι θεατρικές παραστάσεις του Σέξπιρ και πήγαιναν για να πάρουν το εισιτήριο. Πετούσαν τα κέρματα σε ένα κουτάκι που ήταν μπροστά από το θέατρο και έτσι βγήκε το Box Office. Ναι, ήταν το κουτί που ρίχνει. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον Παναγιώτη πάντα στην παρέα μας. Πάρα πολύ εξομολογητική διάθεση. Οπότε να μας πει ένα αριθμό. Μπράβο. Παναγιώτη, βοήθα.